στεγνώνει το φράγμα των Μπραμιανών με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας να έχουν ήδη αρχίσει να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις καλλιεργίες τους. Η παρατεταμένη ανομβρία έχει αφήσει στο φράγμα τα τελευταία 5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Έχω να σας πω το εξής, ότι το φράγμα των Μπραμιανών έχει μια έτσι τοτική πορεία, ας πούμε, όσον αφορά το νερό το αποταμιευτήρας, λόγω των μη βροχοπτώσεων, ας πούμε, έχει υποστεί και η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει κατέβει σε αρκετό μεγάλο διάστημα η στάθμη. Τώρα ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να είναι και 4-800 σήμερα. Η ζήτηση τώρα όσον αφορά, τώρα αρχίζουν οι καλλιέργειες να φυτεύουν τα θερμοκήπια, αρχίζει η ζήτηση. Το ανησυχητικό της υπόθεσης, εκτός από το ότι στερεύει το νερό στο φράγμα των Μπραμιανών, είναι ότι η αγωγημότητά του είναι πάνω από το 1900, με αποτέλεσμα η ποιότητα του νερού να έχει πέσει δραματικά. Το θέμα είναι ότι η ποιότητα, και όπως έχουμε τη Μαλάβρα τώρα, ας πούμε, η αγωγημότητα είναι γύρω στο 2400, οπότε επιβαρύνεται συνεχώς, ας πούμε, η ποιότητα. Πάντως, όπως επισημαίνει και ο αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒΗ Ιεράπετρας, αν δεν υπάρξουν καλές βροχοπτώσεις νωρίς, δύσκολα θα καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιεργειών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να έχουμε ένα καλό χειμώνα όσον αφορά τις βροχές για την βελτίωση ποιότητας. Όσον αφορά, ας πούμε, την ποσότητα, αν μας φτάνει να καλλιεργήσουμε και όλα αυτά, μας φτάνει οπωσδήποτε. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε ετοιμότητα για να βάλει και από άλλες υδροληψίες νερό. Φέτος έχουμε αντίστοιχα μια πολύ καλή παραγωγή, και επειδή ο περισσότερος κόσμος ούτε καν έβγαλε το λάδι, ας πούμε, για να βάλει στο σπίτι του, περισσότεροι, το 90%, προτείνει φέτος τουλάχιστον να αναπληρώσει αυτό το χαμένο έδαφος με τον καλύτερο τρόπο. Όπως εξηγούν από το ΤΟΕΒΗ Ιεράπετρας, εκτός από το να περιμένουν σύντομα τις πρώτες βροχές, έχει προταθεί και η εγκατάσταση και δεύτερου αγωγού, που αναμένεται να φέρει μεγαλύτερες ποσότητες νερού στο φράγμα. Η λύση που αποφασίσαμε να δρομολογήσουμε αφορά στη μελέτη και εγκατάσταση ενός δεύτερου παράλληλου αγωγού, ο οποίος θα φέρνει 200 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, θα εξυπηρετεί τις ενδιάμεσες περιοχές και έτσι το νερό του παλιού αγωγού θα φτάνει χωρίς απώλειες στο φράγμα των Μπραμιανών.